Πάμε σε ένα επίσης εξαιρετικά δύσκολο σημείο της πόλης του Ηρακλείου και λόγω κυκλοφοριακού αλλά και λόγω λακκουβών και κακοτεχνιών. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Μακάκη, είναι στον Άι Γιάννη το Χωστό. Μαζί της είναι και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άι Γιάννη Χωστού, ο κ. Μενέλαος Καρακοσταντάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος του ίδιου συλλόγου, ο κ. Χαράλαμπος Νησοτάκης. Γεωργία, καλησπέρα σε όλους σας και πάλι. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την περιοχή του Άι Γιάννη Χωστού. Είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο σημείο όπως και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και στην παραλία εκεί. Όπως βλέπετε πίσω μου υπάρχει ένας πρόχειρος κόμβος. Αυτά λοιπόν τα πλαστικά θα φύγουν. Θα γίνει ένας μόνιμος κόμβος. Υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα γύρω στις 8 παρά το πρωί μέχρι τις 9. Εδώ συνδέονται περίπου Μάνο κάπου 8 με 9 δρόμοι. Μιλάμε για πάρα πολλές κινήσεις αυτοκινήτων. Πάντως, Γεωργία, πριν από λίγο κινδυνεύσατε. Πέρασε ξυστά το αυτοκίνητο. Ναι, ακούσατε. Ναι, ακούσατε λοιπόν πώς πέρασε πίσω μου το 4x4. Πραγματικά, αν περνούσε ένας πεζός από αυτό το σημείο που υπάρχει και διάβαση πεζών και είδαμε πώς πήγαινε τρελά από την τρελή πορεία του οχήματος, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή ατύχημα. Εδώ πέρα έχουμε διάβαση πεζών σε αντίθεση με τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, αλλά βλέπουμε ότι τα οχήματα διασχίζουν τον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε λοιπόν δίπλα με τον κύριο Καρακοσαντάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άι Γιάννη Χωστού, να μας πει λοιπόν τα προβλήματα. Να πω μάλλον ότι η λακκούβα εδώ στο κυκλικό κόμβο μπαλώθηκε. Είδαμε και ένα θετικό. Είναι μετά το δικό σου ρεπορτάζ, Γεωργία. Υπήρξε παρέμβαση. Ναι, υπήρξε παρέμβαση, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία που δεν έχει γίνει ακόμα παρέμβαση. Όπως για παράδειγμα στη. Ναι. Εδώ λένε ότι πρέπει να κάνεις βόλτες συνέχεια να παρεμβαίνει ο Δήμος, Γεωργία. Αν με ακούει τώρα ο Αντιδήμαρχος, υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο σημείο εκεί κοντά σαν μίνι μπας στην περιοχή της Κνώσου. Πραγματικά είναι αυτή η λακκούβα τεράστια που την είδαμε και στο ρεπορτάζ, είναι 2 μήνες τώρα. Ελπίζουμε να μπαλωθεί σύντομα. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Καρακοσαντάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άι Γιάννη Χωστού, να μας πει τα προβλήματα και το χάλι των δρόμων, που είναι σε κακό χάλι δρόμοι. Τι να πούμε για την Γαρεφαλάχη, να πούμε για την Χρυσομιχάλη Ξυλούρη, τι να πούμε για την Χλυκίου. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Δυστυχώς είναι ένα πολύπαθο σημείο εδώ πέρα η περιοχή. Όπως και σε όλο το υπόλοιπο δυστυχώς Ηράκλειο, δεν μπορούμε να πούμε ότι εξαιρείται κάτι διαφορετικό. Το μόνο καλό αυτή τη στιγμή είναι, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κίνηση. Ήρθατε την καλύτερη ώρα, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούσαμε ούτε να μιλήσουμε. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα, πέρα από το θέμα του κακόδου στρώματος, επιβαρύνεται πάρα πολύ με την κίνηση των μεγάλων οχημάτων που πηγαίνουν στο βιοτεχνικό πάρκο. Συν ότι η έλλειψη του δικτύου ευρείων υδάτων έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα, διότι όταν υπάρχει βροχόπτωση στην περιοχή, εδώ πέρα είναι κανάλια της Βενετίας. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε διαφορετικά, δυστυχώς, το οποίο επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο, διότι πρώτον δεν φαίνονται οι λακκούβες, δεν φαίνονται οι κακοτοπιές του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα μεγάλες ζημιές στα αυτοκίνητα και πολλές φορές και τραυματισμό ανθρώπων. Γιατί όταν ένα μηχανάκι δεν έχει εικόνα και μπει μέσα στα νερά, καταλαβαίνετε τι παθαίνει. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και λόγω της δουλειάς μου, γιατί δουλεύω δυστυχώς στο ΕΚΑΒ, είναι η μεταφορά πλέον των τραυματιών, οι οποίοι καταχτυπιούνται στα αυτοκίνητα από πίσω, διότι δεν μπορούν οι συνάδελφοι να μετακινηθούν γρήγορα προς τους υγειονομικούς σταθμούς, με ό,τι αυτό αποτέλεσμα έχει. Το επόμενο μεγάλο μας πρόβλημα είναι η έλλειψη φωτισμού εδώ πέρα στην περιοχή. Ήδη, αν η κάμερα δείξει από πίσω τη γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, δεν πιστεύω ότι θα καταφέρετε να τη δείτε. Η οποία μεταφέρονται από εκεί πέρα μαθητές προς τα σχολεία. Δυστυχώς είναι μικρά παιδιά. Είναι του δημοτικού οι περισσότεροι, είναι του γυμνασίου που πηγαίνουν προς τα Δειλινά. Υπάρχουν και κάποια σκαλοπατάκια που είναι κοντά στη γέφυρα, τα οποία δεν φαίνονται βέβαια, έτσι. Δεν φαίνονται τώρα για νύχτα. Ναι. Όπως επίσης και υπάρχουν ήδη κόμβος που υπάρχει με τα πλαστικά. Έχει παραμείνει πάρα πολύ, είναι πάνω από 2 χρόνια. Και αν κοιτάξω, όπως είδαμε πριν και με την κυρία Μακάκη εδώ πέρα, είδαμε ότι έχει συνέχεια χτυπημένος από τρακαρίσματα, δεν σηματοδοτείται πλέον σωστά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο σημείο αυτό.
Και όλοι θυμόμαστε και τις εικόνες Απείρου Κάλους πριν από ένα χρόνο, πριν αλλάξει εκεί η ρύθμιση με τον κόμβο. Γεωργία, βεβαίως εδώ, κύριε Σισαμάκη, βλέπουμε πάλι το βασίλειο με τα κολονάκια. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ η εργολαβία είναι της περιφέρειας Κρήτης, σωστά? Εάν βρισκόμαστε μετά τη γέφυρα, ναι. Mm-hmm. Η αισθητική δεν παίζει ρόλο σε αυτές τις εικόνες. Αυτό που ζητά, αυτό... Έχετε δίκιο και να σας πω εδώ, αφού μου δίνετε την ευκαιρία. Το κομμάτι ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου εδώ. Ναι, είναι πριν τη γέφυρα. Εδώ είναι το κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου. Εδώ, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, θα σας πω ότι έχω ζητήσει να βρεθούν έτσι λίγο πιο καλέσθητα κολονάκια άλλου χρώματος, τα οποία θα είναι ευδιάκριτα βέβαια πάλι από τους οδηγούς. Δεν θα είναι έκπληξη μπροστά τους. Το οποίο είναι κάτι που το εξετάζει η υπηρεσία. Παρόλο που ξαναλέω ότι δεν είναι μια οριστική λύση τα κολονάκια, είναι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Καλά, και τα κολονάκια στην πλατεία Κορνάρου. Πάντως θα τη δήμαρχε. Χρονικό ορίζοντα, κύριε Σισαμάκη, αλλά ζούμε και με εκεί, αυτά. Και εκεί, αν ήταν στο χέρι μου, θα τα άφηνα στο συνεχώς και εκεί δόθηκε μια λύση. Η στάδια του κολονάκιου. Ναι, κύριε Καρακοσταντάκη. Να επισημάνουμε λιγάκι στον Αντιδήμαρχο, επειδή το γεφυράκι κάτω στην Ευαρέστου, λόγω της υπερβολικής κίνησης, έχει αρχίσει και χαλάει το δόστρωμά του, έχει γεμίσει και αυτό λακκούβες. Στις τρεις βαγιές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί αν ένα τέτοιο σημείο χαλάσει, καταλαβαίνετε τι έχουμε να τραβήξουμε όλοι. Επίσης θέλω να πω αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι εκεί στο γεφυράκι στις τρεις βαγιές, καλό είναι να γίνει άλλη μια γέφυρα μπέλεη, που να υπάρξει κυκλοφοριακή ανάσταση περιοχή, έτσι δεν είναι, κύριε Καρακοσταντάκη? Έτσι είναι, το παρακαλάμε χρόνια τώρα ότι πρέπει να δοθεί λύση στην περιοχή εκεί πέρα με δεύτερη γέφυρα. Όπως επίσης το δίκτυο βρύων υδάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν σας πάμε σε περιοχές όπως είναι η Θεάς Δήμητρας από κάτω, είναι ένα ποτάμι το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους ούτε καν και να μπουν όταν επιστρέφουν από τις δουλειές. Επίσης θα πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση για την ευρύτερη περιοχή μετά τη γέφυρα, έτσι, που είναι ο κόμβος της περιφέρειας Κρήτης που ξυλώθηκε. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια συνολική αντιμετώπιση της περιοχής, όχι από σπαρματικές λύσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό το είχαμε ζητήσει και όταν γινόταν οι προηγούμενες συναντήσεις, διότι όταν εμπλέκονται οι υπηρεσίες και συναντιούνται, θα πρέπει οι λύσεις να είναι μαζί. Γιατί φανταστείτε τώρα να λύσουμε τον κόμβο εδώ πέρα προς τον Χριστομιχάλη Ξυλούρη και να μείνει μετά τη γέφυρα. Δεν θα κερδίσουμε κάτι. Πάλι θα φρακάρουν η όλη κατάσταση. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Νησοτάκη τον Μπάμπη, το γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιανης Κωστός. Κύριε Νησοτάκη, τι θα βρεθεί λύση τελικά? Καλησπέρα και από μένα. Ευελπιστούμε ότι με αυτή τη δημοτική αρχή θα βρούμε λύση για την ευρύτερη περιοχή. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι εστιάζεται μόνο στον Αιγιανή το Χωστό, είναι και στις Τρεις Βαγιές, είναι και απέναντι στα ΤΕΗ με την Ευαρέστου που κάθε πρωί, να σκεφτείτε ότι εδώ από κάτω στις Τρεις Βαγιές είναι το μεγαλύτερο σχολείο της Κρήτης και έχουμε και ένα ειδικό σχολείο που τα παιδιά τα περισσότερα είναι μεταφερόμενα. Κάθε πρωί μπλοκάρει και περνάει και πάρα πολλοί κόσμος και πάει στο ΒΙΟΠΑ, φεύγουν νταλίκες από την Ευαρέστου που δεν μπορεί να περάσει ένα γεωταχή. Με αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή έχει επισκεφτεί ο Δήμαρχος προεκλογικά την περιοχή μας δύο φορές, είναι γνώση των θεμάτων και ευελπιστούμε ότι επιτέλους θα βρεθεί μια λύση. Να μπει μια δεύτερη γέφυρα που είναι επί Δημαρχίας Κουράκη, έχουν μείνει η μελέτη πληρωμένη στα συρτάρια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εγώ πρέπει θέλω να ρωτήσω κάτι, η Γεωργία. Έλεος. Και εμείς δημότες είμαστε και εμείς... Ναι, βεβαίως. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέει τώρα με τη γέφυρα. Για όλα τα άλλα θέματα. Με αυτό που λέει με τη γέφυρα ο κύριος Νησοτάκης, ερώτημα τηλεθεατή προς τον κύριο Σισαμάκη. Εδώ λέει θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμα και ένας ανισόπεδος κόμβος, κύριε Σισαμάκη? Νομίζω όπως το γιόφυρο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει αποκλειστεί ο ανισόπεδος κόμβος εκεί, αλλά να κρατήσω μία επιφύλαξη. Θα το δούμε με την υπηρεσία. Και βλέπουμε εδώ πέρα και τη γέφυρα στην Ευαρέστου, ναι, σωστά? Ναι. Είναι σε ώρες αιχμές εδώ το σημείο, είναι απροσπέλαστο. Κύριε Δασκαλάκη, θα μου επιτρέψετε λίγο να πω κάτι όμως ως παρένθεση. Διότι σήμερα από τη σημερινή εκπομπή, ναι, αναδεικνύονται τα ζητήματα και τα προβλήματα της πόλης, τα οποία είναι γνωστά, αλλά μέχρι τις 11 και 4 που είναι τώρα έχουμε βγάλει ένα προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια. Και να πούμε ότι γιατί υπάρχει τελικά η πολιτική,
Διότι οι ανάγκες είναι πάντα μεγαλύτερες από τους πόρους. Αν η πόρη ήταν ανεξάντλητη και μπορούσαμε να παρέμβουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όποια προβλήματα και ζητήματα υπήρχε, δεν θα υπήρχε ανάγκη της πολιτικής. Εγώ κατανοώ. Εδώ είμαστε για να προτεραιοποιήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ κατανοώ. Και βεβαίως δεν ψάχνουμε μαγικά ραβδιά. Όμως, ας πούμε, ας το δούμε εδώ λίγο το κομμάτι της ευαρέστου. Εδώ μία κυκλοφοριακή ρύθμιση θα μπορούσε να επαναφέρει μία ηρεμία στο σημείο. Δηλαδή, αυτή η γέφυρα έχει κυκλοφοριακό φόρτο. Που κάποιες φορές μπορεί να συγκριθεί με το κυκλοφοριακό φόρτο στο Γιόφυρο και μιλάμε για μία γέφυρα πάνω σε καλάμια. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς τι κυκλοφοριακή ρύθμιση μπορεί να προκύψει εκεί. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν κάποιες ώρες της ημέρας που πραγματικά έχει αυξημένη κίνηση και βλέπουμε όλοι πώς είναι η γέφυρα αυτή. Θέλει να παρεύει ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Ναι, θα τον ακούσουμε. Κύριε Σαμάκη και κύριε Δασκαλάκη. Είναι άλλο ένα σημείο το οποίο πρέπει να σκύψουν το κεφάλι πάλι μαζί και η περιφέρεια μαζί με το Δήμο. Διότι το γεφυράκι της Ευαρέστου βγαίνει ακριβώς στη Μελαιλάου Παρλαμά, η οποία πρέπει να βρει μια νόμιμη λύση για τους κατοίκους που να μπαίνουν και να βγαίνουν νόμιμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, λογικό είναι, κάνουν την παρανομία τους. Γιατί αυτοί που έρχονται από τη Μελαιλάου Παρλαμά για να στρέψουν προς την Ευαρέστου, στρίβουν πάνω σε μια διαχωριστική γραμμή, η οποία απαγορεύει τη στροφή. Και γίνεται όλο το χάος εκεί πέρα. Και τα ατυχήματα φυσικά, γιατί αναγκαστικά ο κόσμος πρέπει να βγει να κυκλοφορήσει προς τα κάτω. Μεγάλο πρόβλημα και η Μενελάου Παρλαμά, πραγματικά, που υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία και δεν υπάρχει και διάβαση πεζών. Το έχουμε αναδείξει και αυτό το θέμα. Επίσης, δεν υπάρχει ούτε διάβαση πεζών. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα. Επειδή, κύριε Σισαμάκη, θέσατε το θέμα με τους πεζούς και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, θα επαναφέρω ένα ερώτημα για να μην το ξεχάσω, επειδή επιμένει ο τηλεθεατής. Διάβαση πεζών παραλιακή λεωφόρος στο ύψος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Μία διάβαση δει μόνο στα χαρτιά. Δεν μπορεί κανείς να την διασχίσει, γιατί πολύ απλά είναι πάντοτε κατηλημένη από τα αυτοκίνητα. Γρήγορη απάντηση, επειδή βλέπω τον τηλεθεατή και επιμένει και θέλω να σας το μεταφέρω. Αυτό επανέρχομαι και λέω ότι είναι θέμα αστυνόμευσης, αλλά και προφανώς συνείδησης και κουλτούρας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι κάπου απαγορεύεται, νομίζω ότι και ο κάθε οδηγός θα πρέπει να το δει λίγο πιο υπεύθυνα ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, η αστυνόμευση θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, αμέσως μετά την πρόσληψη των 30 δημοτικών αστυνομικών. Θέλουμε και τη συνδρομή της αστυνομίας. Δεν μπορεί μόνο η δημοτική αστυνομία να καλύψει το σύνολο των παραβάσεων που συμβαίνουν στην πόλη. Αλλά θα επανέλθω λίγο για να σας δώσω ένα στίγμα σε σχέση με τις διαβάσεις πεζών που είπατε. Για τα σχολεία ιδιαίτερα. Είναι αυτή τη στιγμή σε εκτέλεση, έχουμε εργολάβο και έχει ξεκινήσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις μπροστά στα σχολεία. Είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο. Είναι 2.800 και περισσότερες από 35 διαβάσεις υπερυψωμένες περιφερειακά των σχολείων για να εξασφαλίσουμε ότι οι μαθητές εκεί με ασφάλεια θα μπορούν να προσέρχονται κατά τις σχολικές ώρες και μη. Με παράλληλη παρέμβαση και αναβάθμιση των πεζοδρομίων εκεί είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε προχθές το έργο αυτό. Το λέμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή σας. Θα το επισκεφθούμε και με τον Δήμαρχο το αμέσως επόμενο διάστημα όταν θα εξελιχθούν λίγο οι εργασίες. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο σε σχέση με την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από τα σχολεία. Ενδεχομένως μπορεί να είναι αδειοδοτημένη και η υπερψωμένη διάβαση στο σχολείο που συζητάμε. Μακάρι. Οπότε να λυθεί. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στη ζωντανή και να δείχνουμε εικόνα, γιατί προτού δώσω το λόγο στον κύριο Καρακοσταντάκη και τον κύριο Νησοτάκη και βεβαίως στη Γεωργία, θέλω πολύ γρήγορα, κύριε Βουλγαράκη και κύριε Ερμίδη, να μου πείτε τι συναντάτε καθημερινά σε αυτό το σημείο του Άι Γιάννη του Χωστού κυκλοφοριακά. Κύριε Ερμίδη. Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο σημείο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εκεί πάρα πολλές ώρες της ημέρας πραγματικά δημιουργείται ένα περίγραπτο κομφούζιο. Σίγουρα χρειάζονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις και από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί διέξοδος για τα αυτοκίνητα της Εθνικής, γιατί γι' αυτό δημιουργείται η μεγαλύτερη κίνηση. Υπάρχει μια μελέτη βέβαια του Δήμου, την οποία τη βλέπουμε και θα κάνουμε και τις προτάσεις μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σημείο θέλει πραγματικά, όπως είπαμε και πριν, να το λέμε και συνέχεια, θέλει συνολική παρέμβαση. Δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα με μπαλώματα. Δηλαδή, φτιάξουμε αυτό το σημείο, αν δεν έχουμε φτιάξει το σημείο που είναι λίγο πιο κάτω. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να το δει αυτό η Δημοτική Αρχή και να πω και κάτι άλλο, γιατί μιλάμε για χρηματοδότηση. Σίγουρα οι πόροι του Δήμου μειώνονται έτσι από το κεντρικό κράτος. Πρέπει λοιπόν και να ενεργοποιήσετε
και το λέω στον κύριο Ζουσαμάκη, να ενεργοποιήσετε λοιπόν και τους πολίτες, να ενεργοποιήσετε και τους επαγγελματίες και τα λεωφορεία και τους επαγγελματίες στα ταξί και γενικότερα τους δημότες, προκειμένου να διεκδικήσουμε επιτέλους και χρήματα, προκειμένου να φτιάξουμε την πόλη. Να δημιουργήσουμε και τους κόμβους και τους ανισόπεδους και τις διαβάσεις και ό,τι χρειάζεται να φτιάξουμε την πόλη έτσι όπως πρέπει. Σίγουρα είναι ένα κόστος 150 εκατομμύρια που είπατε. Όμως πρέπει κάποια στιγμή αυτή η πόλη νομίζω ότι της αξίζει. Της αξίζει και 150 εκατομμύρια και παραπάνω εκατομμύρια προκειμένου να φτιαχτεί η πόλη όμορφα, ωραία και να είναι φιλική προς τον κόσμο. Το θέμα είναι να τα δίνει τα 150 εκατομμύρια και το αθλοκεντρικό κράτος. Κοιτάξτε, μα γι' αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε κάποια στιγμή. Ξέρετε, γιατί διαφορετικά θα είμαστε πάντα ότι θα λέμε συνεχώς δεν έχει χρηματοδότηση και όπως λένε και οι κάτοικοι εκεί γενικότερα και οι φορείς, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Από μία λακκούβα που θα κλείσει μέχρι την αστυνόμευση, μέχρι το προσωπικό της αστυνόμευσης, μέχρι τα μεγάλα έργα, χρειάζεται χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση δυστυχώς, ξέρετε, λέμε τώρα για τις υπερυψωμένες διαβάσεις. Οι υπερυψωμένες διαβάσεις είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται. Έτσι, δεν είναι, κύριε Σαμούκη? Σωστά. Δηλαδή, περιμένουμε πάντα τι χρηματοδοτείται για να το, ναι, με να το χρησιμοποιήσουμε και το εκμεταλλευτούμε, αλλά πάντα είμαστε, δεν λειτουργούμε πάντα, πώς να το πω, στα κρίσιμα και τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πόλη, εκεί να πρέπει να έχουμε τα λεχρήματα έτσι, και τους πόρους για να το κάνουμε. Κύριε Βουλγαράκη, εδώ πόση ώρα κάνει ένα αστικό λεωφορείο σε ώρα αιχμής? Κοιτάξτε, από το συγκεκριμένο σημείο το αστικό κτέλ έχει μόνο ένα δρομολόγιο. Ένα δρομολόγιο. Ένα για Φοινικιά, δεν κάνω λάθος. Το οποίο πάει για Φοινικιά Μαλάδες. Mm-hmm. Κάνει μια κυκλική διαδρομή. Δεν είναι πολλά τα δρομολόγια, είναι 3-4. Οπότε η παρέμβαση αυτή στη συγκεκριμένη διαδρομή δεν είναι και τόσο χρονοβόρα όσο είναι το υπόλοιπο Ηράκλειο. Γεωργία, έρχομαι σε εσάς για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Καράκη, ο κύριος Μητσοτάκης, για το αν δεν θα μπει δρομολογηθεί γραμμή mini bus, διότι η περιοχή είναι αποκομμένη στην κοινωνία. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενο ρεπορτάζ και θα επικοινωνήσουμε με το Δήμο από ό,τι είπε και ο κύριος Βουλγαράκης, γιατί είναι επιτακτικό αυτό. Γιατί αναγκαζόμαστε και παίρνουμε όλοι τα αυτοκίνητα για να κατέβουμε στο κέντρο, με αποτέλεσμα να μεταφέρουμε το πρόβλημα στο κέντρο του Ηρακλείου. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πιο πριν. Είναι τελείως αποκομμένη η περιοχή και συγκοινωνιακά. Είτε να μεταφέρουμε κατευθείαν στο Ηράκλειο, είτε σε άλλους σταθμούς μεταεπιβίβασης των δημοτών. Αυτό... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νησοτάκη. Ο λόγος, κύριο Καρακοσαντάκη, το ερώτημά σας στον αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι με όλα αυτά που επιβαρύνεται πλέον ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή με τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητά του, στην οποία δεν απολαμβάνει πλέον όλα αυτά που πληρώνει, τα τέλη τα δημοτικά, τα οποία εντάξει, μπορεί να μην τα εισπράτανε τόσο δυναμικά την περίοδο του COVID, αλλά από εδώ και πέρα και με ψηλοαυξήσεις και με όλα αυτά. Πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει λίγο την ποιότητα ζωής του να φτιάξει. Αν δεν, οι μόνοι που μπορούν να τη βελτιώσουν είναι η Δημοτική Αρχή μαζί με την Περιφέρεια. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Εμείς αρρωγοί μπορεί να είμαστε μόνο στις προτάσεις και στο αυτό, αλλά θέλουμε να βλέπουμε όμως και την αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Γεωργία. Μάνο, έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και για την κατάσταση των δρόμων. Θα έλεγα στον Αντιδήμαρχο να κάνουμε μαζί μια αυτοψία στις Λακκούβες και στο κακό δόστρωμα, να κάνουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ μαζί με τον κύριο Σαμάκη. Τη δέχτηκε την πρότασή σου, Γεωργία, επομένως προσεχώς θα το κάνουμε. Να ευχαριστήσω πολύ και εσένα και τον οικονολήπτη μας, τον Κώστα του Βλατάκη και βεβαίως τον κύριο Καρακοσταντάκη και τον κύριο Νησοτάκη που βρεθήκατε εκεί. Πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Μεϊμαράκη, έρχομαι σε εσάς και θέλω ένα γρήγορο σχόλιο. Επειδή βλέπω ότι οι τηλεθεατές λένε και προφανώς οι συνάδελφοί σας ότι είναι λίγα απαράδεκτη συμπεριφορά των οδηγών και απέναντι σε εκπαιδευτές οδήγησης όταν αναγκάζονται να μάθουν τα παιδιά να οδηγούν μέσα σε αυτό το χάλι. Ακριβώς, και αυτή είναι μια πραγματικότητα και το έχετε ζήσει γιατί κακά τα ψέματα και ο κύριος Σαμάκης και ο κύριος Γαράκης όλοι έχετε περάσει από τις σχολές οδηγών. Που τώρα, μόλις μας δείτε μπροστά σας, πραγματικά κυριολεκτικά τρελαίνεστε. Και έχετε μια απαράδεκτη συμπεριφορά
που αν ήταν ο δικός σας άνθρωπος μπροστά και εκπαιδευόταν, σίγουρα δεν θα φερόσαστε έτσι. Βιώνουμε απίστευτες συμπεριφορές καθημερινά, όπου και αν κινηθούμε, είμαστε το πρόβλημα γενικότερα στην πόλη. Είναι πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς στην πόλη. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε σωστά σε μια πόλη που είναι ήδη προβληματική, κύριε Σαμάκη, και κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να δώσουμε στα παιδιά αυτά τα εφόδια, γιατί είναι τα πιο σημαντικά μαθήματα που κάνουν στη ζωή τους. Μην ξεχνάτε, γιατί έχει να κάνει με την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θέλουμε και τη βοήθεια της πόλης, θέλουμε και τη βοήθεια του ΚΤΕΛ, θέλουμε και τη βοήθεια των παιδιών που δουλεύουν όλοι τα ταξί και θέλουμε να το καταλάβουν ότι αν πείσαι από ένα εκπαιδευτικό πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος σεβασμός. Άρα προάγουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι που λέγεται οδική ασφάλεια, ο καθένας το δικό του μετερίζει. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα και για μας, σίγουρα είναι πολύ δύσκολα και πιστέψτε μου ότι γίνονται και δυσκολότερα κάθε μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θεωρείτε ότι συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή της οδικής ασφάλειας από πολυπαιδική ηλικία? Και ενδεχομένως, αν κάναμε ένα δεύτερο στα δυτικά της πόλης, θα εξυπηρετούσε ακόμα καλύτερα. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Να σας πω ότι ήμουν από τα άτομα τα οποία το ξεκινήσαμε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και θέλω να σας πω και ως γραφείο, ως σχολή. Εγώ καλώ συνέχεια σχολεία και έρχονται. Τώρα τελείωσα το 12ο γυμνάσιο στον Κατσαμπά που ήρθε όλη η τρίτη γυμνασίου, που είναι ηλικία που είναι λίγο, ξέρετε. Τα ξέρω όλα, δεν καταλαβαίνω τίποτα και οδηγώ και κάνω αυτό και νομίζω δηλαδή τουλάχιστον πως τα ξέρω. Ναι, τα παιδιά ακούνε. Είναι καλό να γίνεται αυτό. Τέτοιου είδους δράσεις, μακάρι να μπορούσαν όλες οι σχολές όλης της Ελλάδας να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Και ας μην είναι η ώρα του παιδιού να μπει στον δρόμο, αλλά ξέρετε, από τη στιγμή που κυκλοφορώ γενικότερα, κύριε Δασκαλάκη, δεν πάβει να είμαι μέλος. Είναι απαράδεκτο, κύριε Μημαράκη, να βλέπω, επειδή το έχω δει και εγώ, να κορνάρουν σε εκπαιδευόμενο μαζί με εκπαιδευτή στην παραλιακή λεωφόρο, επειδή απλά πηγαίνει πιο αργά. Γιατί απλά ακριβώς μαθαίνει. Ακριβώς. Δυστυχώς έχουμε τιμωρητικού χαρακτήρα συμπεριφορές. Επιτρέψτε μου να το πω. Τιμωρητικού, μας τιμωρούν γι' αυτό. Ναι, η κουλτούρα μας πολλές φορές κάνει αυτό το μοιραίο λάθος. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.